Αθηνά Σχούρου. Γεννήθηκε το 1879 στο χωριό Κουραμάδες, Κέρκυρας. Από γονείς πολύ φτωχούς, αλλά πολύ τίμιους και πιστούς. Ο πατέρας της λεγόταν Χριστόδουλος Σγούρος και ήταν απόγονος βυζαντινής οικογενείας που είχε εγκατασταθεί από αιώνες στην Κέρκυρα. Η μάνα της λεγόταν Κωνσταντίνα Γραμμένη. Προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια. Από τα πρώτα της χρόνια έζησε την μεγάλη φτώχεια, την στέρηση και τον θάνατο μέσα στην οικογένειά της. Από τα 12 παιδιά που έφεραν στον κόσμο οι γονείς της, μόνο 5 επέζησαν και από αυτά ήταν ένα σωματικά ανάπηρο και ένα διανοητικά. Τίποτα δικό τους δεν είχαν εκτός από ένα μικρό σπιτάκι όπου έμεναν. Τα μικρά κτηματάκια που καλλιεργούσαν ήταν ξένα, αρχοντικά και έδιναν μεγάλο μερίδιο από τη εισοδιά τους στους κατόχους. Είχαν όμως πολύ πίστη, ελπίδα και αγάπη στον Θεό. Ο πατέρας της ουδέποτε βλαστήμησε για την δυστυχία του και για τους θανάσους των παιδιών του. Αντίθετα, ευχαριστούσε το Θεό που τα παιδιά του αξιώθηκαν και γίνανε άγγελοι. Η Αθηνά ως πιο μεγάλη, δηλαδή δεύτερη κατά σειρά, επομίστηκε και αυτή το βάρος και την ελπίδα και τη φροντίδα της οικογένειας από ηλικίας 5 ετών. Η μάνα της ξενοδούλευε και την άφηνε όλη την ευθύνη να φροντίσει τα μικρότερα αδέρφια της. Δεν είχε με τι να τα ταΐσει και λυπόταν που τα έβλεπε πεινασμένα, αλλά δεν μπορούσε να τα χορτάσει. Δύσκολη καιρή, φτώχεια και ανέχεια. Σε ηλικία 7 ετών, πήγαινε και αυτή με την μάνα της στην ξένη δουλειά, όπου εκείνη την εποχή ήταν τόσο σκληρή, ενώ η ίδια βρισκόταν σε πολύ τρυφερή ηλικία. Όμως από αυτή την ηλικία είχε ζήλο και άκουγε με προσοχή και ενδιαφέρον όταν μιλούσαν ιδίως ο πατέρας της για τον Θεό, τους Αγίους, για την Ορθόδοξη πίστη και την παράδοσή μας. Έτσι έγινε φορέας και βίωνε το πνεύμα της αγάπης και της ηθικής του Ευαγγελίου μας. Παντρεύτηκε σε ηλικία 27 ετών. Ο γάμος της έγινε μετά από περιπέτειες και επεισόδιο που πολύ την στεναχώρησε. Στο σπίτι που μπήκε βρήκε πολύ εχθρικό κλίμα απέναντί της, γιατί η οικογένεια του άντρα της δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να την κάνει νύφη της, επειδή ήταν πολύ φτωχή. Δυστυχώς και ο άντρας της πολλές φορές στην πορεία του γάμου της παρασυρώταν από τους δικούς του. Η στεναχώρια της και η κακή μεταχείριση ήταν αφορμή να αποβάλει το πρώτο παιδί της. Κατά την αποβολή αυτή έπαθε μεγάλη αιμορραγία και ο γιατρός που κλήθηκε δεν κατόρθωσε να την βοηθήσει. Όταν την είδε να έχει πέσει σε κόμμα, αποφάνθηκε ότι δεν θα ζήσει, γιατί έχει πάρει την πορεία της προς τον θάνατο. Η αναπνοή της ελάχιστη, το πρόσωπό της κίτρινο, το σώμα παγωμένο και οι ώρες περνούσαν με αγωνία. Από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα στην ίδια κατάσταση. Η μία από τις αδελφές της προσευχόταν. Ξαφνικά την είδε να ανοιγοκλίνει τα μάτια της, να ζωηρεύει το πρόσωπό της, να κινείται το σώμα της και να αρχίζει να μιλάει. Τα πρώτα λόγια της ήταν: «Πού είμαι, πού βρίσκομαι, γιατί ήρθα πάλι εδώ?» Σταυροκοπήθηκαν όλοι, θαύμα. Πώς ξαναζωντάνεψε? Όταν συνήλθε εντελώς, αναστέναξε βαθιά. Αχ, γιατί να φύγω από εκεί που ήμουν? Από πού, την ρώτησαν οι αδελφές της. Ακούστε και θα σας πω. Βρέθηκα σε σκοτάδι βαθύ και ήθελα να προχωρήσω να φύγω από εκεί, να δω φως. Μου φάνηκε πως κάποιος ήταν κοντά μου. Και όπως προχωρούσα, με συνόδευε. Ήξερε και το όνομά μου και μου είπε: «Αθηνά, μη φοβάσαι. Έλα μαζί μου, πάμε από εδώ». «Πού με παίρνεις?» τον ρώτησα. «Έλα και θα δεις». Σιγά σιγά βρεθήκαμε σε φως. Έτσι είδα και αυτό που με συνόδευε. Ήταν ένας λαμπερός νέος και είχε μια φορεσιά άσπρη. Συναντήσαμε ένα μεγάλο πορτόνι, έτσι έμοιαζε, προς την Ανατολή. Περάσαμε μέσα. Α, τι φως ήταν αυτό που είδα. Πιο πολύ από την μέρα του μεσημεριού και τι είδανε τα μάτια μου εκεί μέσα. Δέντρα πολλά και λουλούδια από όλα τα χρώματα στολίζανε αυτόν τον τόπο. Όλα καθαρά, άστραφταν. Και οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί. Όλα με τα γιορτινά τους σαν να ήταν πανηγύρι. Τα πρόσωπά τους χαρούμενα και στεκόταν κατά σειρές άντρες, γυναίκες και τραγουδούσαν. Πολλοί μου μιλούσαν, πολλοί με χαρικαιρετούσαν. «Καλώς την Αθηνά» μου έλεγαν. Και εγώ ήμουν πολύ χαρούμενη καθώς περνούσα μέσα από αυτούς τους ανθρώπους και μέσα από αυτά τα ωραία λουλούδια. Ρώτησα κι εγώ αυτόν που με έπαιρνε: «Πού είμαστε εδώ?» «Α, εδώ είμαστε στον παράδεισο και όλοι αυτοί που βλέπεις εδώ είναι ψυχές που όταν ήταν στη ζωή τους είχαν αγάπη και έκαναν καλά έργα. Να, αυτοί είχαν αυτή την αρετή, οι άλλοι την άλλη». Όσο προχωρούσαμε, όλο και πιο πολύ φως, όλο και πιο φανερά και όμορφα γινόταν και πιο χαρούμενα. Δεν ήξερα τι να πω. Έτσι ρώτησα πάλι: «Δεν μου λες, ανθρωπέ μου, όλες οι ψυχές των ανθρώπων όταν πεθαίνουν εδώ μέσα έρχονται?» «Όχι», μου λέει, «αν θέλεις πάμε να δεις που είναι και οι άλλες ψυχές». Με μιας βρεθήκαμε σαν σε σούρουπο και όσο προχωρούσαμε τόσο σκοτίνιαζε. Μπήκαμε σε ένα πορτόνι σκούρο που ήταν προς τη δύση. Και τι να δούμε εκεί? Ανθρώπους όλους πεσμένους κάτω. Άλλους σηκωμένους, να βουγκάνε. Να κλαίνε γυναίκες με ξέπλεκα μαλλιά.
να παραδέρνοντα και μια βρώμα που δεν την άντεχα. Προχωρούσαμε και όλο περισσότερο. Κι έτσι χειρότερα. Εδώ βλέπαμε πολλούς που ήταν μέσα σε καθαρσίες και άλλους μέσα σε φωτιά να καίγονται. «Μα γιατί να είναι έτσι αυτοί εδώ?» ρώτησα. «Α, Αθήνα μου, αυτές εδώ οι ψυχές αυτών που έκαναν την τάδε αμαρτία, εκείνοι εκεί έκαναν άλλες και δεν μετανόησαν, γι' αυτό ήρθαν εδώ». Έτσι μου έλεγε για όλους. Πιο πέρα τι να δω. Μέσα από ένα πολύ μεγάλο λάκκο να βγαίνουν και να πετιούνται πάνω κάτι σαν σκουπίδια και πάλι ξανά πέφταν μέσα. «Και αυτό τι είναι?» ρώτησα. «Αυτά που ανεβοκατεβαίνουν σε αυτό το βάραθρο είναι οι πολύ αμαρτωλές ψυχές που καίγονται». Με έπιασε ένα τρεχύλα και άρχισα να κλαίω, γιατί πολύ πόνεσα που έβλεπα αυτά. Ξαφνικά άκουσα κάποιον να φωνάζει σε αυτόν που με έπαιρνε. «Πάρε την Αθηνά από εκεί. Γιατί την έφερε σε αυτόν τον τόπο να στεναχωρηθεί?» «Να φύγει γρήγορα». Βγήκαμε πάλι στο φως και μου ήρθε η περιέργεια και τον ρώτησα. «Μα ποιος είσαι εσύ, άνθρωπέ μου, που είσαι όλο κοντά μου και που με γνωρίζεις?» «Είμαι άγγελος του Θεού που παίρνω τις ψυχές αυτών που πεθαίνουν». «Ε, τότε θα ξέρεις και για την ψυχή της Νικολέτας, μιας γνωστής μου δηλαδή, πού πήγε?» «Αυτή δεν πήγε καλά, γιατί δεν έκανε ψυχικό, δηλαδή ελεημοσύνη ποτέ της. Και η ψυχή της Χαρίκλειας, μιας άλλης γνωστής μου, πού πήγε?» «Α, αυτή πήγε λαμπάδα στον Θεό». Ρώτησα και για άλλες ψυχές από ανθρώπους που ήξερα και μου απαντούσε ότι άλλες πήγαν σε καλό μέρος και άλλες σε άσχημο. «Και εμένα πού θα με πάρεις?» του λέω. «Εσύ θα γυρίσεις πάλι», μου απάντησε. «Γιατί σε φωνάζουν και δεν έχω διόρια να σε κρατήσω άλλο». Και έτσι με μιας τον έχασα και βρέθηκα πάλι εδώ. Πολλοί την κορόδευαν, δεν την πίστευαν, την έλεγαν ότι ήταν όνειρο. Η ίδια όμως επέμενε. «Δεν ήταν όνειρο, εγώ το έζησα αυτό. Δεν ήταν όνειρο, διότι πέρασαν 70 χρόνια και μετά το θυμόταν με όλες τις λεπτομέρειες, παρόλο που χρειαζόταν πάνω από μία ώρα να το αφηγηθεί σε όλη του την έκταση με πολλή απλότητα, χωρίς να προσπαθεί να πείσει κανέναν. Άλλη απόδειξη ήταν η βέβαιη πίστη της για την επουράνια ζωή, το μεγάλο ισόβιο ενδιαφέρον της και ο αγώνας της για την ελεημοσύνη, η αδιαφορία της για την απόκτηση υλικών αγαθών, η λακτάρα της να πάει να μιλήσει και να ακούει για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγγέλους, τους Αγίους, ο πόθος της και η σίγουρη ελπίδα της για την Ανάσταση. Ποτέ της, όσο εκκλησιαζόταν, δεν έχασε το αιωθινό Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και τέλος οι έγνοιες της, οι ευχές και οι προσευχές της για όλο τον κόσμο. Ως άνθρωπος, και αυτή είχε τα λατώματά της. Και ελλείψη πνευματικού οδηγού και λόγω άγνοιας μπορεί να διέπρατε μικρά συγγνωστά αμαρτήματα. Όμως η έμπρακτη αγάπη της για τον Θεό και για τους ανθρώπους τα ελάφρυνε όλα. Δεν μπορούσε να χορτάζει αν ήξερε ότι κάποιος δίπλα της πεινάει, ούτε να κοιμηθεί, αν ήξερε ότι κάποιος δεν έχει κρεβάτι να μείνει. Μέσα στην πολυμπελή οικογένειά της ήταν σκάνδαλο και ευλογία. Ό,τι μάζευε το σκόρπιζε, χωρίς να λογαριάζει την κρίνια και τις αντιδράσεις των άλλων. Ποτέ όμως δεν τους έλειψαν τα απαραίτητα, ούτε κατά την κατοχική και μετακατοχική φτώχεια. Στο σπίτι της δεχόταν και φιλοξενούσε όλους όσοι βρισκόταν άστεγοι στο χωριό ή στο λιβάδι του Ρόπα, όπου είχε ένα σπιτάκι και έμενε εποχιακά. Πέρασαν από το σπίτι της, έφαγαν και κοιμήθηκαν σε δύσκολους και εμπόλεμους καιρούς Σέρβοι, Εβραίοι, Ιταλοί, πρόσφυγοι της Μικράς Ασίας. Ζητιάνοι, γυρολόγοι, πλανόδοι, έμποροι, μοναχοί, ιερείς, ακόμη τσιγκάνοι, ταχυδακτηρουργοί και ψυχοπαθείς. Η καρδιά της δεν έκανε διάκριση. Έβλεπε τον κάθε άνθρωπο ως εικόνα του Θεού που είχε ανάγκη. Έκανε ψυχικό χωρίς να αποβλέπει σε ανταμοιβή. Δεν φοβήθηκε ποτέ, ούτε σκέφτηκε μήπως κινδυνεύσει από τους κάθε είδους ανθρώπους που φιλοξενούσε. Σκεφτόταν απλά και πίστευε στην πρόνοια του Θεού. Όταν έμενε στο λιβάδι, 2 ώρες μακριά από το χωριό, το σπίτι της γινόταν το μόνο αποκούμπι για κάθε χωριανό και μη που ξέμενε εκεί από κακοκαιρία. Το μέρος εκεί ήταν σχεδόν έρημο. Τι να τους δώσει να φάνε, δεν μεριμνούσε. Έχει ο Θεός, έλεγε. Η αγάπη πάντα οικονομάει. Λίγο καλαμποκίσιο αλεύρι για μια κουλούρα στην Χόβολη, με λίγο ρύζι, με θρούμπα και δυόσμο θα χόρτεναν όσοι κι αν ήταν. Και όταν η καρδιά της λαχταρούσε να προσφέρει και κάτι άλλο, αλλά δεν είχε, συνέβαινε μερικές φορές και το εξής αξιοθαύμαστο. Έρχονταν οι γάτες από τον κάμπο που κυνηγούσαν και τις έφερναν πότε ορτίκια, πότε λαγουδάκια, που αφού τα σκότωναν τα άφηναν στα πόδια της νιαουρίζοντας. Το περίεργο ήταν ότι δεν την έφεραν ποτέ ακάθαρτο. Εκεί στο λιβάδι αξιώθηκε και ένας κενός οράματος. Ενώ στεκόταν έξω από την πόρτα του σπιτιού της, ένα βράδυ είδε σε μια στιγμή τον ουρανό να αναλάμπει, να στράφτει.
Νόμισε ότι θα βρέξει, όμως το φως μεγάλωνε και έφεξε όλος ο κάμπος, σαν να ήταν μέρα. Το φως, όπως έλεγε, προερχόταν από κάτι που έβλεπε στον ουρανό, που έμοιαζε σαν ολόφωτο άρμα, σε σχήμα πολυελαίου. Καθώς περνούσε πάνω από το κεφάλι της, έμεινε έκθαμπη από την ομορφιά. Το παρακολουθούσε μέχρι που χάθηκε στις πλαγιές ενός λόφου. Κανείς άλλος από την γύρω περιοχή δεν το είδε, εκτός από ένα κοριτσάκι 8 ετών που έβοσκε τα πρόβατα. Σταυροκοπήθηκε, δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ύστερα όμως ο λογισμός της είπε ότι επρόκειτο για το χερουβικό άρμα που πήγαινε σε ένα ερημοκλήσι του Αϊγιώργη, που οι άνθρωποι το είχαν εγκαταλείψει και έμενε χρόνια λειτουργητό. Ζούσε με πολύ απλότητα και καθαρότητα, ένιωθε την παρουσία του Θεού κοντά της και είχε πάντα χαρά. Είχε όμως και πειρασμούς και πολλές δοκιμασίες στη ζωή της. Ο άντρας της δεν ήταν άνθρωπος του Θεού, ήταν νευρικός, βλαστημούσε και αυτή πληγωνόταν. Νέος μετά από ατύχημα έχασε εντελώς το φως του και η ίδια έπρεπε να υπομένει τη σοβαρή αυτή αναπηρία και τις συνακόλουθες παραξενιές του. Περισσότερο όταν μετά από λίγα χρόνια έπεσε, χτύπησε και έμεινε παράλυτος. Η κόρη της είχε κινηθεί ανάπηρη, αλλά ήταν και αυτή ιδιότροπη, ανυπάκουε και ατύχησε πολύ στο γάμο της. Ο γιος της ήταν μικρός, πολύ φιλάσθενος. Τρεις φορές κινδύνεψε να πεθάνει. Η ευσπλαχνία του Θεού με τις προσευχές της τον γλίτωσε και του δώσε και πολλά παιδιά. Η ίδια είχε πάντα προβλήματα με την υγεία της που τη βασάνιζαν μέχρι το τέλος της. Παρ' όλα αυτά δεν γόγγιξε ποτέ. Πάντα ευχόταν, έκλαιγε μετά κλαιόντων και έχερε μετά χαιρόντων. Προσευχόταν για όλο τον κόσμο, γνωστούς και αγνώστους, πριν κοιμηθεί κάθε βράδυ. Η προσευχή της κρατούσε αρκετή ώρα. Τελευταία, αυτό που την στεναχωρούσε πολύ ήταν ότι δεν έβρισκε να κάνει ελεημοσύνη. Οι άνθρωποι πλέον δεν είχαν ανάγκες, όπως παλιά, και οι ζητιάνοι εξαφανίστηκαν. Πώς θα χόρτανε όμως χωρίς να δώσει τίποτε? Αλλά ο Θεός την εσπλαχνίστηκε γιατί της έστελνε ζητιάνους. Όταν κατέβαινε κάθε πρωί από το σπίτι της στην πόρτα της, έκαναν υποδοχή κάθε είδους ζώων, σκύλοι, γάτες, κότες, περιστέρια, σπουργίτια. Όλα τη συνόδευαν στην αυλή του σπιτιού. Σε όλα είχε κάτι να δώσει, όλα καταλάβαιναν την αγάπη τους. Δεν τη φοβόταν, έτρωγαν μέσα από τα χέρια της, ακόμα και αυτά τα σπουργίτια που δεν πλησιάζουν σε άνθρωπο. Κοίταζε και στα πόδια της, μήπως υπάρχουν μυρμήγκια για να τα ταΐσει κι αυτά, και χαιρόταν τόσο πολύ, σαν την Εύα στον παράδεισο. Τα τέλη της ήταν χριστιανικά και ειρηνικά, όχι όμως και ανώδυνα. Ένα πρωί σηκώθηκε μετά από μέρες που είχε μείνει άρρωστη στο κρεβάτι να ταΐσει τα πουλιά που την χτυπούσαν το τζάμι και φώναζαν. Έπεσε και χτύπησε. Έκτοτε πονούσε και υπέφερε. Ζήτησε τον παπά να έρθει να τη διαβάσει γιατί έτσι πίστευε ότι θα γινόταν καλά. Ο παπάς όμως δεν ήρθε γέρος. Όταν ήρθε, του είπε μόλις τον είδε: «Τώρα παπά μου, είναι αργά που ήρθες. Εγώ θα φύγω απόψε». Την τελευταία αυτή μέρα, 11 Φεβρουαρίου 1976, εορτή της Αγίας Θεοδόρας και του Αγίου Βλασίου, είχε πολλούς πόνους, αλλά και μια γαλήνια, χαροπή προσμονή. Από το πρωί άρχισε να παραγγέλνει τα της κηδείας της, τι ρούχα θα τη φορούσαν, πώς και ποιοι θα την έντυναν, πώς θα την κτένιζαν, ποιοι παπάδες θα ερχόντουσαν κτλ. Μετακάλεσε να έρθουν οι γειτόνισσες και οι νύφοι της, από την οποία αφού την χαιρέτησε, ζήτησε συγχώρεση αν κάποτε την είχε πικράνει. Επίσης, και όσους επήγαιναν να τη δουν, έναν έναν τους χαιρετούσε και ζητούσε τη συγχώρεσή τους. Προς το σούρουπο, η ανυπομονησία της μεγάλωσε. Είπε να προσευχηθούν στο Θεό να την πάρει γρήγορα, να μην την αφήσει όλη νύχτα. Δεν πίστεψαν οι συγγενείς της ότι θα έφευγε εκείνη τη νύχτα. Είπε στην νύφη της να ξυπνήσει και τους άλλους, αλλά δεν την πίστεψε επειδή την έβλεπε να έχει τα λογικά της και την ομιλία της. Εκοιμήθη πριν από τις 2 και τα τελευταία της λόγια ήταν: «Όμορφα, όμορφα». 8 ώρες που έμεινε μέσα στο φέρετρο, το σώμα της ήταν ακόμη ζεστό. Το πρόσωπό της γαλήνιο, ροδαλό, χαμογελαστό και αρητίδωτο, σαν πρόσωπο κουρουτσιού, και όχι αιωνόβιας γριούλας 97 ετών. Ο Κύριος σας αναπαύσει την ψυχή της, όπως και εκείνη ελέησε και ανέπευσε τον ίδιο στο πρόσωπο, κάθε δεινοπαθούντος ανθρώπου. Αμήν.